Συνάδελφοι, θέσαμε με τον τρόπο που γνωρίζετε και σας έχουμε πει κατ' επανάληψη τα μεγάλα ζητήματα της πόλης του Λιμανιού. Την αντίθεσή μας και τους λόγους τους οποίους είμαστε αντίθετοι στο εγχείρημα της πώλησης και ιδιαίτερα αυτού του νεοφιλελεύθερου μοντέλου πώλησης του 67% στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Θέσαμε το θέμα ότι μία σειρά πραξικοπήματα τα οποία συμβαίνουν στο κομμουνικό και στο πολιτικό επίπεδο επικεντρώνοντας το θέμα της σύμβασης παραχώρησης, την οποία δεν υπάρχει και είναι ανυπόγραφη και προχωράει ο διαγωνισμός, όπως επίσης και στο θέμα των φοροαπαλλαγών. Αλλά και σε μια σειρά από τα οικονομικά στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από την ανάλυση του Ταϊπέν και τα ψέματα τα οποία λέει. Τέλος, αλλά με βασικό αστερίσκο υψής της σημασίας, το θέμα των εργασιακών σχέσεων, όπως σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτου του τι θα συμβεί στο λιμάνι, τα προσδιορίζουμε και την περαιτέρω διασφάλισή τους. Εκτός από το μιλήχιο ύφος του κυρίου Υπουργού, εκτός από την αυτοκριτική του ότι ως καθηγητής έχει γράψει παρόμοια θέματα με αυτά που του αναπτύξαμε και ως καθηγητής υποστηρίζει τις θέσεις και τις αναλύσεις τις οποίες κάναμε, μας είπε ότι είναι δέσμευση της κυβέρνησης μέσα από το μνημόνιο, το οποίο βέβαια το αντιβρούσαμε γιατί του είπαμε ότι πριν την ψήφιση του μνημονίου υπήρχε το 47 σέλιδο του Τσίπρα προς τους εταίρους που έβαζε η υφηγένεια το λιμάνι του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Πέρα από αυτά, μας είπε ότι για τη σύμβαση παραχώρησης δεν έχει αποφασίσει κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα την υπογράψει και βρίσκεται σε διαβούλευση, δηλαδή άρες μάρες κουκουνάρες, πώς προχωράνε την πόλη, το είπαμε και αυτό δεν το ξέρετε. Και τέλος για τις εργασιακές σχέσεις, εκτός από μια γενική αναφορά ότι αυτό το θεωρούμε σημαντικό, δεν πήραμε καμία απάντηση, διότι έκανε ότι δεν γνώριζε τα θέματα και μας παρέπεψε σε νεότερη συνάντηση. Του δηλώσαμε κατηγορηματικά ότι δεν μπορούν να νερούν αυτά που λένε τη μία στιγμή την άλλη και μάλιστα επιστημονικά να μας λένε ότι συμφωνούν, αλλά επί του πρακτικού και επί της πολιτικής δεν συμφωνούν. Επίσης του είπαμε ότι στο θέμα των πραξικοπημάτων εμείς θα επιμείνουμε και θα αναιρέσουμε κάθε προσπάθεια την οποία θα επιχειρήσουν να επιβάλλουν, αλλά στο θέμα των εργασιακών σχέσεων του είπαμε ότι χωρίς διασυνδόματα και ευρωπαϊκά πρότυπα οι συγκεκριμένες μας θέσεις και το θεσμικό καθεστώς το οποίο υπάρχει στον ΟΛΠ κάτω από οποιοδήποτε από οποιοδήποτε μεταβολές ή όχι είναι αναδιαπραγμάτευτο και θα το υπερασπιστούμε μέχρι τις τελευταίες δραγίδες του αίματός μας. Κατόπιν αυτού υπάρχει μια προοπτική ανανέωση του ραντεβού, στο μόνο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι σαν υπόσχεση, αλλά και αυτό με αναιρέσεις είπε ότι θα πάρουν τις φοροαπαλλαγές από την Κόσκο με νομοσχέδιο. Βέβαια ψιλογελάσαμε, διότι αυτό το είπαν πολύ χαμηλά. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε πολύ δρόμο. Η κυβέρνηση βρίσκεται μέσα από μια μεγάλη πίεση, μέσα από μια εξέγερση του λαϊκού κινήματος, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των λιμανιών. Αυτό είναι μια προέκταση μιας πολιτικής που έχει να κάνει, που έρχεται από τα κατ' επανάληψη μνημόνια, από το ασφαλιστικό, το εργασιακό το οποίο ετοιμάζει, το φορολογικό, αλλά και μια σειρά άλλα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας και την απαξίωση της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν, ανοίγουμε δρόμους, είμαστε παρόντες, τους δίνουμε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω και ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Και να γνωρίζετε ότι ο μόνος τρόπος για να έχουμε επιτυχία, το μόνο που μπορούμε πια να ακουμπήσουμε την ελπίδα μας, είναι στους αγώνες τους δικούς μας. Αυτό πρέπει να μας γιγαντώσει, αυτό πρέπει να μας γαλιδώσει και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Να ξέρετε όμως ότι όσο είμαστε συσπηρωμένοι, ότι όσο έχουμε τη δύναμη που να παλεύουμε, στο τέλος θα βγούμε νικητές. Εδώ θα τελειώσει η συγκέντρωση, αντιπροσωπεία από την Ομοσπονδία και την Ένωση Λιμενεργατών θα ενημερώσει και τα κόμματα στη Βουλή με τα οποία έχουμε κλείσει ραντεβού. Αυτά και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στις ενημερώσεις, στους χώρους εργασίας. Σε ευχαριστώ.